Χάρλαντ. Ο Φόνιους Φαντάστικους. Now you're a level even higher. Shine on, beat a man. Ride into the sun. Stay strong, you can make it. If you know inside you have the answer. Shine on, time to play. Game on, nothing left in your way. Very close to victory. The finish line for you and me. Never give up the battle. Στο Grand Prix του Βορρά. Τώρα πες μου το όνομά σου. Ρούντι Σουμεράγκη. Τώρα, αν δεχτείς τον Dragold, θα γίνεις ένας σκοπευτής με δράκο συμπαίκτη όπως ο Ρίκη. Αυτό ονειρευόσουν πάντα. Αλήθεια, θα γίνω σαν το Ρίκη. Ρούντι, όχι, μην δεχτείς. Είναι συντεράκτικη. Τη νιώθω να με διαπερνάει. Πάμε, καταστροφέας Dragon! Ωραία λοιπόν. Η δουλειά μου εδώ ολοκληρώθηκε. Ρούντι! Κάντε όλοι πίσω! Είναι απ' τη βολή! Ισοπαίδω σέτα! Κεραυνός Βίσσονας! Από εδώ! Έλατε γρήγορα! Εντάξει! Πάμε, παιδιά! Τι γίνεται! Είναι σεισμός! Στο παραδείγματι! Από εδώ! Καταστροφή! Είστε όλοι καλά! Ναι! Τι συνέβη εκεί μέσα? Λοιπόν, πώς το έλεγαν εκείνο το Μπίνταμαν, Dragold? Τι τρομακτική δύναμη που είχε! Ο Ρούντι, με αυτόν! Αυτή είναι απλά δική μου θεωρία. Αλλά νομίζω ότι ο Νόβου Μόρου σκόπευε να δώσει σε σένα τον Dragold στην αρχή. Τι είπες, σε μένα? Μα αντί για σένα, ο Dragold διάλεξε τον Ρούντι Σουμεράγκη. Και κρίνοντας από όσα βιώσαμε μόλις τώρα, θα έλεγα ότι οι δυνατότητές του είναι... Είναι άγνωστες. Πράγματι, εξελίχθηκε ραγδαία έχοντας απλά τον πρώτο 01. Γεννήθηκε ένας επικίνδυνος νέος αντίπαλος. Τι έπαθες, Ρίκη? Ρίκη, δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά. Απίστευτο! Όσο σκέφτομαι ότι ο Χρυσός Δράκος ήταν στα χέρια του Νόβου Μόρου. Και πού βρίσκονται τώρα ο Νόβου και ο Ρούντι? Δεν είμαστε σίγουροι. Έχουμε ενεργοποιήσει όλες τις πηγές του ομίλου για να τους βρούμε, αλλά είναι άφαντοι. Σε παρακαλώ, μην ανησυχείς. Όπως βλέπεις, εμείς ήρθαμε να βρούμε εσάς. Πάλι εσύ. Επιτέλους, συναντάμε τον Dragold. Ήρθες για να ανακοινώσεις τη συμμετοχή σας, φαντάζομαι. Ναι. Ρούντι. Ήρθε η ώρα, Dragold. Τι συμβαίνει, πρώτο 01? Δράκοσματα της χρυσής δύναμης, γυρίστε σε μένα. Περιοχή νέκρωσαν! Απίστευτο! Πώς! Κατάλαβα! Η αιτία που τα πρώτα 01 άρχισαν να μιλούν ήταν... Ναι! Ακριβώς! Γιατί η δύναμη του Dragold είχε διασκορπιστεί. Και τώρα θα κάνουν όλα τους με προθυμία ότι τους πούμε ο Dragold κι εγώ. Μα, Ρούντι...
Δεν μπορείς. Στο εξής, μόνο τα Μπίνταμαν που έχουν αληθινή δύναμη θα καλούνται για να διαγωνίζονται. Ωραία λοιπόν, θα σας δούμε στο τουρνουά. Τα πήγες πολύ καλά, Ρούντι. Ωραία, και τώρα πες μου, τι σχεδιάζεις, Νόβου? Αυτό με πείραξε λιγάκι. Εγώ απλώς ήθελα να βοηθήσω εσάς τους δύο. Δεν είχα άλλο σκοπό. Εμένα πάντως δεν με νοιάζει. Όποιος δωροπλοκίες και μασκαρώνει. Ντράγκολντ. Εγώ είμαι βασιλιάς. Θέλω μόνο να εξουσιάζω. Αυτό είναι αλήθεια. Αν έκανα κάτι που έθιξε κάποιον από εσάς, παρακαλώ να μου επιβάλλετε την τιμωρία που μου αρμόζει. Είμαστε στην υπηρεσία σου, αφεντικό. Θα τους τσακίσω. Θα τους τσακίσω όλους! Μην αμφισβητείς τον εαυτό σου, Μάσαρα. Εσύ σοφτό δυνατός σκοπευτής. Ω, σοβαρά. Αν αυτό αληθεύει, τότε εξήγησέ μου πώς χάσαμε. Ναι, να σου πω. Πρέπει να ξέρω. Ντράζερος! Καλώς ήρθατε! Το τρίτο κατά σειρά τουρνουά Grand Prix του Crossfire φιλοξενείται εδώ, στο παγωμένο βορρά! Πω, ήρθες να μας καλωσορίσεις αυτοπροσώπως! Ήρθες τελικά! Ήθελα πολύ να σε ξαναδώ, αφεντικό! Ouch! Ούφιο κέφαλε! Τι συνοργή έχεις πάθει! Δεν βλέπεις ότι δεν νοιάζεται καθόλου για σένα! Καλά! Αυτός εκεί είναι όντως ο Ρούντι! Μοιάζει να έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έλα, σύνελθε επιτέλους, Ρούντι. Δεν βλέπεις ότι ο Νόβου σε παραπλανά. Ρίκη, ευχαριστώ και εσένα και τον Τράσιαν. Αν εσείς οι δύο δεν μου δείχνατε το δρόμο, δεν θα γνώριζα τον καταστροφέα Ντράγκολντ. Για να σας το ανταποδώσω, θα σας κάνω τη χάρη να σας διαλύσω αυτοπροσώπως και να αποδείξω ότι είμαστε το πιο ισχυρό δίδυμο. Ρούντι, εσύ. Ετοιμαστείτε! Ωραία, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Σκοπευτές, έτοιμοι, στοχεύστε Crossfire! Σα, αρχίζουμε κιόλας! Συγκεντρώσου, Ρίκη! Πάμε! Σαμούρου, εγώ δεν... Ψηλά το κεφάλι, Ρίκη. Πάμε! Δράσια! Ό,τι και να πούμε, δεν θα μας ακούσει τώρα, Ρούντι. Μόνο ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Σωστά! Μόνο αν τον νικήσουμε θα αναγκαστεί να δει την αλήθεια. Τώρα μιλάς σαν αληθινός σκοπευτής. Πάμε, Ντράσιαν. Ωραία. Οι κανόνες είναι ίδιοι με τα προηγούμενα τουρνουά. Οι πρώτοι 8 παίκτες που θα περάσουν την κεντρική πύλη με 10 βαθμούς θα προκριθούν στο τελικό. Πάμε! Μην αφαιρείσαι! Συγκεντρώσου! Αφεντικό! Πού είσαι! Αφεντικό! Ντράγκολντ, ελεύθερες βολές! Πάμε! Πάμε δυνατά, Ντράσιαν! Βλέπω ότι ήρθες, Ρίκη. Αποφάσισες να με αντιμετωπίσεις. Ακριβώς! Και δεν πρόκειται να χάσω από σένα. Έτσι σε θέλω. Πού να πήγε ο Ντράγκολντ? Σαμούρου, κοίτα εκεί. Ποιος το έκανε αυτό? Και τώρα θα μας αντιμετωπίσει. Ώρα για διασκέδαση. Μπορεί να έχει χιόνι, αλλά έχουμε πάρει φωτιά. Λοιπόν, την αντέχω τη ζέστη. Εκτός και αν δεν προσέξατε τον ασημένιο θώρακά μου. Μπραβάες, μην το απαντήσεις. Αυτόν θα τον αποκτήσω. Εγώ θα πάρω 10 βαθμούς. Τέλεια! Ήρθε και το χρυσό φρικιό. Θα το τσακίσω! Μυστήριο. Μια χιονοστιβάδα. Ντράγκολντ, πήρατε βολές. Άλλαξε μηχανισμούς. Αυτά τα φτερά είναι απίστευτα. Ρίκη, θωράκισέ με. Εντάξει. Σαρωτική βολή. Λιώστε όλα, κέραυνος Δράσια. Κρέμισε τα όλα! Καταστροφέας Ντράγκολντ!
Τα καταφέραμε. Αυτή είναι λοιπόν η δύναμη του Dragold. Ρούντι! Ο στόχος! Τον παρέσυρε χιονοστιβάδα. Άρα οι 10 βαθμοί πάνε σε μας. Τέλεια! Είναι ακριβώς αυτό που ήθελα, να αναμετρηθούμε. Μια μάχη μεταξύ δράκων. Μα Ρούντι, μόνο... Ωραία, τώρα όλοι μας έχουμε 10 βαθμούς. Έχεις τελειώσει! Ρούντι, ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ένας αποτυχημένος. Αρκετά ξεστόμησες, μικρέ. Ο καταστροφέας Dragold δίνει σάρκα και οστά στον χρυσό δράκο. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του. Στο κεφάλι του έχει ενισχυμένη θωράκιση. Στα χέρια του έχει φτερά. Και το σχήμα των ποδιών του του δίνει σταθερότητα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα. Ναι, το βλέπω. Ο παράξενος μηχανισμός του. Πρώτη φορά βλέπω τη σκανδάλη τοποθετημένη κάθετα. Ναι, αλλά... Οι αλλαγές στο μηχανισμό του δεν είναι καν το πιο τρομακτικό του στοιχείο. Και τότε ποιο είναι? Σύμφωνα με το θρύλο, ο χρυσός δράκος είναι ο πυρήνας των 4 δράκων. Αν οι υποθέσεις μου επαληθευτούν, θα έχουμε ασύλληπτα συμβάντα στο τουρνουά. Αλλά δεν ξέρουμε τι. Και τώρα ας γυρίσει ο τροχός! Ωραία! Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα ζευγάρια του Grand Prix του Βορρά. Ας τα αποκαλύψουμε! Τέλεια! Θα πάρω την εκδίκησή μου για τους προκριματικούς, αστραφτέρη Πινέζα! Φίλε, ο τύπος είναι νήπιος σε μεγάλο μέγεθος. Ναι. Προφανώς η ήττα του από το ρίκι στα ερείπια σου Μαντόρα τον οδήγησε στα άκρα. Πάσαρα! Κρίμα που εξελίχθηκε έτσι η κλήρωση. Αλλά δεν πειράζει. Αργά ή γρήγορα θα αναμετρηθούμε μεταξύ μας. Μην είσαι και τόσο βέβαιος. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υποτιμάς τον Μπάσαρα και τον Τράζερος. Αυτή είναι χαμένη από χέρι. Αυτή δεν είναι απάξι μας. Πού πας, Αμούρου? Πρέπει να μιλήσω στον Κουρότσι. Είναι σημαντικό. Έρχομαι μαζί σου. Μου φαίνεται ότι αυτός εκεί ξέρει ότι κάτι συμβαίνει. Ναι, φαίνεται μάλλον ότι το πρόσεξε. Και τώρα ας αρχίσει ο πρώτος αγώνας. Ετοιμαστείτε, λοιπόν. Παρά τα όσα συμβαίνουν παρασκηνιακά, το παιχνίδι έρχεται πρώτο. Ας βάλουμε λοιπόν τα δυνατά μας. Έγινε. Σκοπευτές, έτοιμοι, στοχεύστε. Crossfire! Ωραία, πάει μια βόμβα. Πάμε. Είδες με τη δύναμη έριξε τη βόλη ακριβίας! Ναι, το είδα. Σημασία έχει τι θα κάνει τώρα ο Γιούκι με την κόκκινη βόμβα. Απλώς θα την χτυπήσω. Δεν είναι ο πιο κατάλληλος αντίπαλος για μένα, αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψω το παιχνίδι. Εφάρμηση! Μη σου ξεφύγει κανένας. Αετέ! Δυνατή βολή! Ισοπαίδωσέ τα, κεραυνός Βίσονας! Θα τους τσακίσω. Θα τους τσακίσω όλους. Μη φοβάσαι, Μπάσαρα. Έχω ένα σχέδιο. Να φοβάμαι? Νομίζεις τα αλήθεια ότι είμαι πραγματικά φοβισμένος, Τράζερος? Και μόνο που σε βλέπω, κάτι μου λέει ότι οι συμβουλές μου δεν θα πιάσουν τόπο. Αλλά θα σε προειδοποιήσω ούτως ή άλλως. Μπάσαρα Κουρότσι, ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι, ξέχνα τις σούπερβολές σου με τον Dragold. Τι? Ό,τι και να γίνει. Το κατάλαβες? Απλώς φοβάται τη δύναμή σου. Μην τον ακούς. Αρκετά άκουσα από σένα. Δεν άκουσε ούτε λέξη, φαντάσου. Σαμούρου. Νικητής είναι ο Κάνερα Ράνο.
Τα αποτελέσματα του δεύτερου αγώνα είναι τα εξής. Ο Κάμι και ο Τζακού ήταν ισόπαλοι με το δίδυμο Σιγκάμι και Τραβάης. Όμως ύστερα από ένα σερί έξυπνο βολών, ο Σαμούρου Σιγκάμι πιάστηκε στον ύπνο και την πιο κρίσιμη στιγμή ιτήθηκε. Η επόμενη μάχη είναι μια αναμέτρηση δράκων. Το δίδυμο Μόρου Ντράγκρεν εναντίον του Ριουγκασάκη και του Ντράσιαν. Μην αλλάξετε κανάλι! Δεν το πιστεύω ότι ο Σαμούρου έχασε. Κι όμως, ήταν ολοφάνερο ότι δεν ήταν πλήρως συγκεντρωμένος στον αγώνα. Αναρωτιέμαι γιατί είπε στον Μπάσταρα να μην χρησιμοποιήσει σούπερ βολές. Γιατί δεν συγκεντρώνεσαι στο παιχνίδι μας. Αν μπορείς βέβαια. Νόβου. Σκοτωτές, έτοιμοι, στοχεύστε, crossfire! Ποια, αυτό είναι, θα τα καταφέρεις, Νίκη. Μου φαίνεται κάπως παράξενο ο Νόβου. Τι λες να σκαρώνει αυτή είναι η φίτσα. Ελένα, πού είναι οι σούπερ βολές σου? Άκουσες, κι αυτοί είπαν κάτι για σούπερ βολές. Και τώρα ας ξεμπερδεύουμε στα γρήγορα, Ντάγκεν. Ντράσιαν, πρέπει να τα τολμήσουμε. Εντάξει. Διπλή θυελώδης επίθεση τράκου. Πάμε, κεραυνός, Ντράσιαν! Πανίσχυρη επίθεση τράκου. Κάντα όλα στάχτη. Επίθεση Ντράγκρεν. Νικητής είναι ο Ρίκη Ριουγκασάκη! Νόβου, τι ήταν αυτό? Ήταν πασιφανές ότι επίτηδες έκανες πίσω. Τελείμε! Ευχαριστούμε που μας δείξατε αυτή την κίνηση. Σκοπεύω να τη χρησιμοποιήσω κι εγώ. Αλλά όχι σήμερα. Τι είναι αυτά που κάνεις? Απλώς ήθελα να σου ευχηθώ καλή επιτυχία για τον αγώνα, Ντράζερος. Τι ήταν αυτό που έγινε τώρα? Έλα, να είσαι συγκεντρωμένος. Συγγνώμη. Σκοπευτές, ετοιμαστείτε. Dragon, ελεύθερες βολές. Σιγά το πράγμα. Και λοιπόν, και εμείς το κάνουμε αυτό. Ενεργοποίηση διπλού για μυστήρα! Σκοπευτές! Έτοιμοι! Σκοπευτέ! Crossfire! Έλα, έλα! Μα τι έμαθες! Ηρέμησε, Μπάσταρα! Τι τα πρώτα που κάνει εκείνος! Πάψε! Μη βγάλεις άχνα! Πανίσχυρος Δράγκος! Δυνατή βολή! Έλα! Τώρα κατάλαβα. Θα ασκήσεις πίεση και από τις δύο πλευρές με τις διπλές βολές, σωστά? Μόνο που... Δεν είσαι αναξιός μας. Ράγκον! Ξέφρενες βολές! Πώς? Ω, φίλε! Το είδες και εσύ αυτό που είδα! Στάσου! Ο Ντράγκον χρησιμοποιεί τρεις μηχανισμούς. Αποκλείεται! Δεν το πιστεύω! Μπάσταρα! Θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς το άτομο μας! Τι! Τι ανάμνηση ήταν αυτή? Κατάλαβα! Ξέρω και με το χέρι είναι αυτό! Είναι του Νόβου Μόρου! Αλλά γιατί? Τι συμβαίνει? Καημένε Ντράζερος, δυστυχώς δεν είσαι τίποτα περισσότερο από ένα πιόνι στη σκακέρα μου. Βλέπεις, εγώ σε δημιούργησα. Για να αποσταθεροποιήσω τον κρύσταλλο B και να ζωντανέψει ο Ντράγκον. Αλλά τώρα δεν σε χρειάζομαι πια. Τώρα δεν είσαι τίποτα παραπάνω από ένα παιχνιδάκι, Ντράγκον. Μπάσταρα! Συγκεντρώσου! Τα φτερά του Ντράζερος! Όχι, μην το κάνεις, κουρότσι! Υπή αντίθεση δικέφαλου Ντράγκου! Ελευθέρωσε το σκοτάδι! Δικέφαλος Ντράζερος! Αν θες ρίχνω κι άλλη. Αλλά τώρα είναι δική μου. Ακριβώς. Αυτή είναι η κρυφή δύναμη του καταστροφέα Ντράγκον.
Αποκλείεται! Για κοίτα! Τώρα έχει 4 φτερά! Ναι, καλά λες! Όπως και ο Ντράζερος! Επίδεση χρυσού δράκο! Διάλυσε τα όλα! Καταστροφέας δράκον! Τι βολή είναι αυτή! Οχ, όχι! Πασέρα, πρόσεχε! Νικητής είναι ο Ρούντι Σουμεράγκη! Νίκησα! Ντράζερος!